με τον Τζορτζόπουλο. Τέντρα με το αριστερό. Ο Κόκκι δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την μπάλα. Ο Κοστούλας μάλλον απρόσεκτα προς Γκριζέλακ. Έκοψε ο Νεμπεγλέρας. Καταπληκτική παλιά από τον Αουρέλιο. Η μονομαχία εδώ του Κοστούλα με τον Κόκκι. Αφήνει ο Δαλούκας το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ήταν πολύ καλή η παλιά από τον Αουρέλιο με εξωτερικό φάλτσο. Ο Κόκκι διεκδίκησε την μπάλα με τον Κοστούλα. Αρχικά η επαφή είναι όμο με όμο. Στη συνέχεια εδώ από μια άλλη λήψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι επιλήψιμο σε αυτή τη φάση. Από αυτό το replay φαίνεται να... κατοχή για τον Άρη, 18 για την Ξάνθη. Σε 72 κοντά λεπτά παιχνιδιού. Αουρέλιο, καλή σέντρα. Ο Ξπούρνικ παίρνει την πουκιά από το στόμα του Κόκκι, ο Κάλβο. Πάει στο ένας εναντίον ενός. Βρήκε τρόπο, έκανε τη σέντρα, περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα, ο Ήβης στο σούτ, ο Κόκκι γκολ. Ο Γιάχιτς είναι, 1-0 ο Άρης. Έξαλλος ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζει την επιτυχία του ο Γιάχιτς. Ο Άρης παίρνει προβάδισμα πίσω από τον ανέκφραστο Μπάγεβιτς, ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα κρύβεται ικανοποίηση. Ένα 1-0 λοιπόν ο Άρης ανοίγει το σκορ, ξανά η προηγούμενη φάση. Η σέντρα που έγινε αρχικά ο Ήβιτς, η μπάλα σε σώματα, στη συνέχεια ο Γιάχιτς. Εστικτόδης η αντίδραση από τον Τσπούρνικ, όμως ήταν μάλλον αδύνατο να βρει την μπάλα από τόσο κοντινή απόσταση ο τερματοφύλακας Ξάνθης και να την αλλάξει πορεία. Ξανά και ξανά ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε με το αριστερό σούτ ο Γιάχιτς το σκορ. Γιάχιτς ο οποίος σημειώνεται και στο μπλοκάκι του Δαλούκα με κίτρινη κάρτα για το ότι έβγαλε τη φανέλα. Την ώρα που πανηγύριζε όμως φανταζόμαστε ότι είναι το τελευταίο που τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πιθανότητα λοιπόν παράτασης αποκλείεται από το 72 και μετά, από την ώρα δηλαδή που ο Γιάχιτς έκανε το 1-0. Ξάνθη στην επίθεση με τον Άλβα. Έκανε τη σέντρα. Έχει γεμίσει η περιοχή του Χαλτιά με παίχτες. Εδώ η άμυνα του Άρη ανταποκρίθηκε, έκοψε. Η Ξάνθη επιμένει. Είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νεμπεγλέρας, αν δεν κάνω λάθος, οι παίχτες της Ξάνθης δεν βγάζουν την μπάλα εκτός. Και ο Χαλτιάς τώρα μπλοκάρει. Ενώ σε ένα άλλο σημείο του γηπέδου έχει ανάψει ο καυγάς Παπαδημητρίου Κόκκε. Εδώ είναι ο Νεμπεγλέρας, ο οποίος ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και τώρα το παιχνίδι ζητεί τους ψυχρεμότερους, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχει μπει πολλοί κόσμος μέσα. Όλα άρχισαν από το γεγονός ότι δεν σταμάτησε το παιχνίδι, ενώ ο Νεπεγλέρας ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ένταση και μόνο ένταση. Τώρα λίγο ηρεμούν τα πράγματα. Από εδώ ξεκίνησε όλη η ιστορία. Εδώ είναι η μονομαχία του Άλβα με τον Νεμπεγλέρα. Ο Νεμπεγλέρας είναι πεσμένος κάτω. Είναι σίγουρο ότι οι παίκτες της Ξάνθης έχουν αντιληφθεί τον πεσμένο παίκτη του Άρη. Συνεχίζουν το παιχνίδι. Ο Ρατζίνσκι σουτάρει. Και ο Κόκκι στη συνέχεια ήταν αυτός που πρώτος πήγε στον Παπαδημητρίου. Γιατί ήταν ο Παπαδημητρίου αυτός που ήταν ο πλησιέστερος στον Νεμπεγλέρα και έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα είναι ο Δαλούκας μαζί με τον Παμπορίδη. Δεν ξέρουμε αν ο Παμπορίδης του λέει τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία. Εδώ ένα μικρό μέρος από την ένταση
των στιγμών λίγο πριν. Καυγάς και ανάψει για τα καλά. Ο Παπορίδης το μεταξύ συνεχίζει εδώ, το βλέπετε, να συμβουλεύει το Δαλούκα. Και ο Δαλούκας έχει βγάλει κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του και πάει προς τον Παπαδόπουλο. Δείχνει σε αυτόν κόκκινη κάρτα. Καλή κι άλλο παίχτη κοντά του. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος διαμαρτύρεται. Ο Ρονάλτο προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Αυτή από μία αντίθετη λήψη είναι η φάση από που ξεκίνησαν όλων. Ο Πεγκλέρας, ο οποίος δείχνει να πονάει από τη μονομαχία, είναι πεσμένος κάτω. Και οι παίκτες ξανά συνεχίζουν το παιχνίδι. Εδώ είναι πολύ κοντινή απόσταση Παπαδημητρίου είναι Μπεγκλέρα, ώστε να πει κάποιος ότι δεν αντιλήφθηκε ένας παίκτης της Ξάνθης ότι είναι πεσμένος παίκτης του Άρη κάτω. Και δείχνει κίτρινη κάρτα στον Κόκε. Έχει δείξει και στον Παπαδημητρίου, Κώστα Χαλβατσιώτη. Ναι. Και από μία κίτρινη κάρτα. Κοίταξε, συνεπλάκησαν τώρα, οι δύο, ο Κόκε με τον Παπαδημητρίου. Ήταν αυτοί που συνεπλάκησαν στο τέλος. Για τον Παπαδόπουλο δεν έχω αντίληψη, γιατί έβλεπα τους δύο που είναι εδώ μπροστά στο κέντρο. Και τον Εμπεγκλέρα που ήταν κάτω. Εκεί τώρα που... Και έχει αποβολή από τον πάγκο ο Γιάννη. Έχει αποβολή, ναι, για να δούμε. Μισό λεπτό λίγο Κώστα, γιατί ένα replay εδώ ίσως καταγράφει κάτι από την αντίδραση του Παπαδόπουλου. Γιατί από έναν όμιλο παιχτών, και ενώ γίνονται τόσα, η υπόδειξη του Παπορίδη, αυτό δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι ο Παπορίδης είπε στον Δαλούκα τι να κάνει. Είχε ιδία άποψη και βέβαια ο Δαλούκας εμπιστεύτηκε τον τέταρτο. Εκτός αν είχε και ο Δαλούκας κάποια υπόνοια για κάτι, γιατί την επιβεβαίωσε ο Παπορίδης. Πάντως από το όποιο replay της προηγούμενης έντασης δεν μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα μέχρι στιγμής για το αν και τι έκανε ο Παπαδόπουλος. Όμως επαναλαμβάνουμε ότι είναι και δύσκολο, γιατί ήταν πάρα πολλοί παίκτες εκεί. Οι συμπλοκές δεν ήταν μόνο μεταξύ δύο, υπήρχαν αρκετοί. Την φάση την πήρε πάνω του ο Παπορίδης σε συνεργασία με τον Δαλούκα. Ξακούμε Κώστα Χαλβατσιώτη. Ακριβώς επειδή μπήκαν άνθρωποι του πάγκου της Τσάντσης, έχουμε αποβολή του κυρίου Μαλαδένη από τον πάγκο της Τσάντσης. Πάει στα αποδυτήρια τώρα και έγινε και η αλλαγή. Ο Πρίτας μπήκε στη θέση του Κόκε τελικά. Ετοιμαζόταν ο Ίβιτς να βγει, αλλά τον κράτησε μέσα ο Μπάγεβης για να βοηθήσει ίσως την άμυνα με κεφαλιές. Μάλιστα. Βέβαια τώρα σε όλη αυτή την ιστορία.